Το ναι και η αποχή, κυρίες και κύριοι, αναδείχθηκαν νικητές στο χθεσινό δημοψήφισμα στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών τάχθηκε το 91,3% των ψηφοφόρων, ενώ απήχαν από τις κάλπες τα 2/3 του εκλογικού σώματος. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος χαιρέτησαν Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας αρχίζει μια δύσκολη περίοδος. Ο πρόεδρος Ιβάνοφ δήλωσε ότι το δημοψήφισμα απέτυχε ικτρά, ενώ ο πρωθυπουργός Ζοράν Ζάεφ ανακοίνωσε ότι αρχίζουν διαβουλεύσεις για να υπάρξει απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 2/3 και αν δεν καταστεί εφικτό, μόνη λύση είναι οι εκλογές. Αποφασισμένος να δώσει μέχρι τέλος την πολιτική μάχη για την επικύρωση της συμφωνίας, εμφανίστηκε ο Ζόραν Ζάεφ. Σε περίπτωση όμως που δεν πετύχει συνένεση για να περάσουν οι συνταγματικές αλλαγές στη Βουλή, η χώρα θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές, ξεκαθάρισε. Što vredno je da posvetimo vreme i vnimanje i zaštedimo vreme na Makedoniju, na građanite, na jedinata, a dokoliko ne uspijeme i ne postoji drugo rešenje, впрочем. Και ενώ ο Ζάεφ μιλούσε για επιτυχία, η αντιπολίτευση έκανε διαφορετική ανάγνωση του αποτελέσματος. Μόλις έκλεισαν οι κάλπες, ζήτησε παρέτηση της κυβέρνησης και οι οπαδοί της βγήκαν στο κέντρο των Σκοπίων για να πανηγυρίσουν. Ова е Македонија. Секој еден од вас, старо, младо, машко и женско. Македонија денеска кажа, соопшти, дека договорот не поминува. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος Ιβάνοφ, ο οποίος είχε καλέσει σε μποϊκοτάζ. Σε διάγγελμά του χαρακτήρισε το δημοψήφισμα αποτυχημένο. На референдумот вие граѓаните непосредно ја остварувате вашата суверена власт. Собранието таа одлука мора да ја почитува. Затоа им честитам на македонскиот народ. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, υπέρ της συμφωνίας ψήφισε το 91,46% και κατά μόλις το 5,65%. Η συμμετοχή όμως άγγιξε το 36,91% ποσοστό που υπολείπεται κατά πολύ του 50% που χρειαζόταν για να θεωρηθεί έγκυρο το συμβουλευτικό δημοψήφισμα. This lower turnout, lower than 50% at any rate, is definitely a serious blow for Mr. Zaev and for hopes of ending this long-running dispute with Greece. It's going to be very difficult. The opposition has made it very clear that their position is that they're against this deal as it currently states. However, there is a limited window of opportunity for Prime Minister Zaev and the leader of the opposition to find a common solution based on the fact that there's never going to be another chance. Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτησαν το αποτέλεσμα και κάλεσαν τη γειτονική χώρα να προχωρήσει με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Είναι μια ιστορική ευκαιρία όχι μόνο για τη συμφιλίωση στην περιοχή, αλλά επίσης για την αποφασιστική πορεία της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώς το Κοινοβούλιο της χώρας αρχίζει τώρα τη συζήτηση για συνταγματικές αλλαγές, παροτρύνουμε τους ηγέτες να ξεπεράσουν τις κομματικές διαφορές τους και να εκμεταλλευτούν αυτή την ιστορική ευκαιρία ώστε να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα τους. Παρακολουθούμε από κοντά και φυσικά πιστεύουμε πως όλες οι διαδικασίες θα πρέπει να παραμείνουν εντός του πλαισίου του νόμου. Σε άρθρο το Guardian σχολιάζει ότι η Ρωσία νίκησε ακόμα μία φορά, αποδεικνύοντας την ικανότητά της να επηρεάζει υπογείως τις δημοκρατικές διαδικασίες στις δυτικές χώρες. Ενώ η Le Monde επισημαίνει ότι το δημοψήφισμα έγινε με εκλογικούς καταλόγους που καταρτίστηκαν πριν από 16 χρόνια και έκτοτε τουλάχιστον 400.000 κάτοικοι έχουν πεθάνει ή μεταναστεύσει, γι' αυτό και ο στόχος του 50% στη συμμετοχή ήταν ούτως ή άλλως δύσκολο να επιτευχθεί.